Ολοκληρώσαμε πριν από λίγο την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με 54 θέματα. Εγκρίναμε το πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την αποκατάσταση καθυζήσεων οδοστρώματος και προβλημάτων στο δρόμο Φλόρνας Βίγλας Πισοδορίου στο χιονοδρομικό ενός προϋπολογισμού 2.050.000 ευρώ. Εγκρίναμε τη διάθεση πίστωσης αλλά και υπογράψαμε την προγραμματική σύμβαση που αφορά την προϊστορική έρευνα του ΑΠΙΘΙΤΑ στο βορειοδυτικό τμήμα των Γρεβενών για την καταγραφή παλαιολιθικών θέσεων και ευρημάτων στην περιοχή της Σαμαρίνας. Είναι μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ένωτα Γρεβενών, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης για αυτό το σημαντικό και αυτή τη σημαντική έρευνα. Επίσης, εγκρίναμε τη δαπάνη που αφορά την λειτουργία των εγκαταστάσεων στο δίκτυο αποχέτευσης σερβίων πλατωνορέματος νομού Κοζάνης 9.300 ευρώ, συγγνώμη, αλλά και το πρακτικό του αναδασμού του αγροκτήματος Αρμενοχώρη, ένα μεγάλο έργο για την περιοχή της Φλόρινας. Στη συνέχεια, εγκρίναμε τη δημοπράτηση και τους όρους της διακήρυξης που αφορά την συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού των κόβων και των οδών στην ΠΕ Κοζάνης ενός προϋπολογισμού 21.000 ευρώ, αλλά και σχεδιάζουμε και για τον επόμενο χειμώνα. Η ΠΕ Φλόρνας πίστωσε για τα μηχανήματα αποχιονισμού για την χειμερινή περίοδο 2019-2020 ένας προϋπολογισμός 160.000 ευρώ, όπως και την προμήθεια αλατιού. Για το ίδιο διάστημα, ένας προϋπολογισμός 140.000 ευρώ. Επίσης, να σας πω ότι την Παρασκευή έχουμε την σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων που αφορά τη συγκρότηση επιτροπής για τους απειλητωτές. Ένα μεγάλο, σπουδαίο, σημαντικό έργο για όλη την περιφέρεια της Μακεδονίας, όπου μέσα από αυτή τη σύσκεψη θα ακουστούν οι προτάσεις όλων των φορέων και στο άμεσα προσωπικό διάστημα θα βγει και ο διαγωνισμός στον αέρα.